προφήτης του Θεού Ιερεμίας λέει στο νεαρό αγόρι Αβιμέλεχ: «Πάρε παιδί μου ένα κοφίνι και πάνε στο χωράφι του Αγρίπα και μάζεψε σίκα να τα φέρεις στους αρρώστους του λαού, να τους εφράνεις και να τους δώσεις μία αναψυχή». Εκείνος έφυγε αμέσως για το χωράφι. Ήταν η ώρα που βασίλευε ο ήλιος. Και να, ο στρατός των Χαλδαίων ήρθε και κύκλωσε την Ιερουσαλήμ. Και σάλπισε ο μεγάλος άγγελος λέγοντας: «Μπείτε μέσα στην πόλη όλοι οι Χαλδαίοι. Να, σας άνοιξα την πύλη». Τότε ο Ιερεμίας πήρε τα κλειδιά του ναού, βγήκε από την πόλη, τα έριξε μπροστά στον ήλιο και είπε: «Πάρε τα και φύλαξέ τα μέχρι τη μέρα που θα σου τα ζητήσει ο Κύριος, γιατί εμείς δεν βρεθήκαμε άξιοι να τα φυλάξουμε». Ο Αβιμέλεχ πάλι, αφού μάζεψε τα σίκα μέσα στη ζέστη, βρήκε ένα δέντρο και κάθισε στη σκιά του για να ξεκουραστεί λίγο. Καθώς όμως έγειρε το κεφάλι του στο κοφίνι, τον πήρε ο ύπνος και κοιμήθηκε 70 ολόκληρα χρόνια. Όταν ξύπνησε ο Αβιμέλεχ, πήρε το κοφίνι με τα σίκα και γύρισε στην Ιερουσαλήμ. Φτάνοντας, είδε ότι η πόλη ήταν γεμάτη με περίεργους στρατιώτες. Τα είχε χαμένα και ρώτησε ένα γέροντα που στεκόταν εκεί δίπλα: «Τι συμβαίνει εδώ? Πού είναι ο προφήτης Ιερεμίας και όλοι οι υπόλοιποι?» Και ο γέρος του απαντά: «Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, θυμήθηκες τον Ιερεμία και ρωτάς γι' αυτόν? Ο λαός είναι στη Βαβυλωνία εδώ και 70 χρόνια, εχμάλωτος του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. Αλλά πώς εσύ, τόσο νέος και αγέννητος τότε, ρωτάς για εκείνους που δεν πρόφτασες να ειδείς?» Το απόσπασμα αυτό είναι σε ελεύθερη μετάφραση και είναι μια ιστορία που χάνεται στην παράδοση. Δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι ήταν μέρος της. Επίσης, υπάρχει πεποίθηση σε μερικούς ερευνητές ότι αυτή είναι η πρώτη αναφορά σε ταξιδιώτη του χρόνου. Είναι όμως ένα ταξίδι στον χρόνο εφικτό? Μπορεί ένας άνθρωπος να ταξιδέψει στο παρελθόν ή αντίστοιχα στο μέλλον? Κάποιοι το θεωρούν εφικτό και κάνουν επίκληση σε πειράματα επιτυχημένα και μη μεγάλων επιστημόνων του παρελθόντος. Κάποιοι άλλοι το θεωρούν αδύνατο. Και τέλος, υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν ότι τέτοιου είδους ταξίδια είναι εφικτά, αλλά δεν υπάρχει ακόμη η κατάλληλη τεχνογνωσία για να επιτευχθούν. Το μακρινό 1905, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δημοσιεύει τη θεωρία της σχετικότητας. Μια θεωρία που φέρνει τα πάνω κάτω στην αντίληψη που είχαμε για το χρόνο. Η μέχρι τότε πεποίθηση ήταν ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι δύο διαφορετικές έννοιες που δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους. Ο χώρος είναι ένα σταθερό κυβότιο και ο χρόνος μια σταθερή ροή. Ο Αϊνστάιν το άλλαξε αυτό, θεμελιώνοντας την έννοια του χωροχρόνου. Η θεωρία της σχετικότητας μας λέει με απλά λόγια ότι όσο πιο κοντά ταξιδεύουμε στην ταχύτητα του φωτός, τόσο πιο αργά κυλάνε οι δείκτες του ρολογιού για μας. Εκατομμύρια άνθρωποι τα τελευταία χρόνια έχουν αναφέρει ότι έχουν έρθει σε επαφή με εξωγήινους ή ότι έχουν δει περίεργα φώτα και υπτάμενα αντικείμενα στον ουρανό. Ένα ερώτημα που προέκυψε σε βάθος χρόνου, πέρα από το πόσο αληθείς είναι οι συγκεκριμένες μαρτυρίες, είναι αν οι εξωγήινοι είναι ταξιδιώτες του χρόνου. Αν δηλαδή είναι όντα με τόσο προηγμένη τεχνογνωσία που να μπόρεσαν να ελέγξουν το χωροχρόνο έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους σκοπούς τους. Ή αν είναι μια μελλοντική εκδοχή της ανθρώπινης φυλής που κατάφερε να κατακτήσει τη γνώση που για μας ακόμη είναι απρόσιτη και άγνωστη. Ποια θα μπορούσε άραγε να είναι η μέθοδος για να ταξιδέψει κάποιος στον χρόνο? Υπάρχουν πολλές θεωρίες και κάποιες από αυτές έχουν επιστημονική βάση. Μία από αυτές είναι οι σκουλικότρυπες. Ποια θα μπορούσε άραγε να είναι η μέθοδος για να ταξιδέψει κάποιος στον χρόνο? Υπάρχουν πολλές θεωρίες και κάποιες από αυτές έχουν επιστημονική βάση. Μία από αυτές είναι οι σκουλικότρυπες. Η σκουλικότρυπα αναφέρεται συχνά πυκνά σε βιβλία και ταινίες. Είναι ουσιαστικά μια υποθετική τοπολογική ιδιότητα του χωροχρόνου που συνδέει δύο απομακρυσμένα σημεία στο σύμπαν. Θέλουμε με απλά λόγια να κάνουμε ένα γρήγορο για τα δεδομένα του διαστήματος ταξίδι στο γειτονικό γαλαξία της Ανδρομέδας. Υπό κανονικές συνθήκες, κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, αφού θα χρειαζόμασταν εκατομμύρια χρόνια για να φτάσουμε εκεί. Μέσω μιας σκουλικότρυπας όμως, θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι εφικτό. Φυσικά, κανένας έως σήμερα δεν έχει παρατηρήσει σκουλικότρυπες στο διάστημα. Υπάρχουν όμως έγκυρες λύσεις που προκύπτουν από τις εξισώσεις της γενικής θεωρίας σχετικότητας που τις περιλαμβάνουν. Ας δούμε σε θεωρητικό μοντέλο πώς λειτουργεί μια σκουλικότρυπα. Όπως είπαμε, μια σκουλικότρυπα λειτουργεί ως διαστημικό τούνελ για να ενώσει δύο απομακρυσμένα σημεία στο σύμπαν. Θα ήταν μια καλή λύση για να ταξιδέψει ο άνθρωπος μέσα στο γαλαξία αλλά και έξω από αυτόν. Επίσης, θα ήταν εξαιρετική επιλογή για έναν εξωγήινο πολιτισμό για να κάνει το ίδιο ταξίδι.
Η σκουλικότρυπα, εκτός από τη δυνατότητα ταξιδιού, θα λειτουργούσε και ως παράθυρο, αφού θα μπορούσαμε να δούμε τι υπάρχει στην άλλη πλευρά. Ο διάσημος αστρονόμος Kip Thorne ανέφερε πως για να μπορέσει να υπάρξει μια διαπερατή σκουλικότρυπα, θα έπρεπε να έχουμε τεράστια ποσότητα εξωτικής ύλης, τη λεγόμενη αρνητική μάζα, η οποία θα λειτουργούσε ως αντιβαρύτητα. Αν η Γη είχε αντιβαρύτητα αυτή τη στιγμή και αφήναμε ένα μπαλάκι του τένις να πέσει από το χέρι μας, αυτό θα ανέβαινε προς τα πάνω. Μπορεί η αρνητική ενέργεια να μας φαίνεται περίεργη και ξένη ως έννοια, αλλά η φυσική την δέχεται ως πιθανότητα. Τέλος, η απόσταση από τα θεωρητικά μοντέλα μέχρι την πράξη και την υλοποίηση απέχει πολύ. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό, θα χρειαζόταν όση ενέργεια παράγει ο ήλιος σε 100 εκατομμύρια χρόνια, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σκουλικότρυπα στο μέγεθος ενός μήλου. Αυτό στο οποίο δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι αν ένας εξελιγμένος πολιτισμός κατάφερε κάποια στιγμή να διαχειριστεί σωστά την άπειρη και αδάμαστη για εμάς ενέργεια του σύμπαντος, κάνοντας τα ταξίδια στο χωροχρόνο εφικτά. Μια άλλη περίπτωση ταξιδιού στο χρόνο αποτελεί μια πολύ γνωστή ιστορία που έμεινε στο χρόνο ως το πείραμα της Φιλαδέλφια. Ένα πείραμα που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1943 και το καλύπτει ένα μυστηριακό πέπλο μέχρι και σήμερα. Δεν υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο λιμάνι της Φιλαδέλφια εκείνη την ημέρα βασίζονται μόνο σε μαρτυρίες. Είναι μια απόδειξη ότι η δυνατότητα ταξιδιών στον χρόνο είναι εφικτή ή έχουμε να κάνουμε με έναν ακόμη αστικό μύθο? Η ιστορία λέει ότι το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ήθελε να δοκιμάσει να κάνει τα πλοία του αόρατα στον εχθρό. Και τι καλύτερο από ένα πλοίο γεμάτο με μάχημους στρατιώτες? Ζητήθηκε η συμβολή του διάσημου φυσικού Albert Einstein και εκείνος δέχτηκε με χαρά. Το Rainbow Project, όπως είναι η επίσημη ονομασία του πειράματος, έμεινε στην ιστορία ως το πείραμα της Φιλαδέλφια, έχοντας στηριχθεί στη θεωρία των ενιαίων πεδίων του Einstein. Η συμμετοχή του Einstein δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Και δεν είναι βέβαιο αν η εξαφάνιση του πλοίου και η επανεμφάνισή του 18 λεπτά αργότερα αποτελεί προϊόν οπτικής εξαφάνισης, τηλεμεταφοράς ή χωροχρονικής μετακίνησης. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν γνώριζε με ποιο τρόπο θα προσπαθούσαν να καταφέρουν το ακατόρθωτο. Ο αρχικός στόχος ήταν να δημιουργήσουν γύρω από το πλοίο ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, το οποίο θα λειτουργούσε ως ασπίδα για τα εχθρικά πυρά και τορπίλες. Οι επιστήμονες όμως έδειχναν ανικανοποίητοι και αποφάσισαν να κάνουν το πλοίο κυριολεκτικά αόρατο. Να το εξαφανίσουν. Τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα στο πλοίο και παρακολουθούν κυριολεκτικά με κομμένη την ανάσα. Ξαφνικά το περίγραμμα του πλοίου χάνεται σταδιακά και στο τέλος εξαφανίζεται τελείως από τα μάτια τους. Υπάρχουν αναφορές ότι το πλοίο εμφανίστηκε στο λιμάνι του Norfolk στη Βιρτζίνια, 300 χιλιόμετρα μακριά. Έκανε μέσα σε λίγα λεπτά ένα ταξίδι που υπό κανονικές συνθήκες θα χρειαζόταν 24 ώρες. Μετά από 18 λεπτά εμφανίστηκε πάλι στη Φιλαδέλφια. Οι μαρτυρίες θέλουν το πλήρωμα του πλοίου πειραματόζωου να επιστρέφει με σημαντικές απώλειες σε τραυματικά άσχημη κατάσταση. Ορισμένοι δεν επέστρεψαν ποτέ, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για απώλειες κατά τη μεταφορά. Η μοίρα όμως ήταν ακόμη πιο σκληρή για όλους εκείνους που κατάφεραν να γυρίσουν. Αυτό που αντίκρισαν όσοι τόλμησαν να εισέλθουν μετά την επανεμφάνισή του ήταν αποτρόπαιο. Άνθρωποι σε απόλυτη σύγχυση λέγονται ασυναρτησίες, με κενό βλέμμα που έδιναν την εντύπωση πως είχαν χάσει τα λογικά τους. Καθιστούσαν σαφές πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Άλλοι είχαν χτιστεί κυριολεκτικά στους τοίχους του πλοίου, ενώ πολλοί είχαν χάσει τη δυνατότητα ομιλίας. Λέγεται μάλιστα πως πολλοί από τους επιζώντες εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν για ώρες μετά την επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι. Αναφορές υποστηρίζουν ότι το πλοίο ταξίδεψε το 1983, δηλαδή 40 χρόνια μπροστά στο χρόνο. Μετά την ολοκλήρωση του πειράματος, ο Einstein κατέστρεψε τις σημειώσεις του, λέγοντας τρομοκρατημένος ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι έτοιμος για τόσο μεγάλη γνώση. Το 1951, η Αμερική δόρισε το συγκεκριμένο πλοίο στο ελληνικό ναυτικό, το οποίο μετονομάστηκε Σελέον. Ο θρύλος λέει ότι το 1950, κατά τη διάρκεια μιας άσκησης στο Ιόνιο, το πλοίο εξαφανίστηκε για 2 μέρες. Μετά την επανεμφάνισή του, το πλήρωμα έκανε λόγο για αλλαγές στο εσωτερικό του. Πόρτες σφραγισμένες και καλώδια που ξεκινούσαν από το πουθενά και κατέληγαν επίσης στο πουθενά. Κανένας δεν γνωρίζει αν όλη ή μέρος αυτής της τρομακτικής ιστορίας είναι αλήθεια ή είναι ένας ακόμα θρύλος. Αλλά οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν άτομα από το πλήρωμα που συμμετείχε στο πείραμα του 1943, αλλά και το συμβάντο στο Ιόνιο, είναι εκπληκτικές. Έκαναν λόγο για ναύτες που απέκτησαν νευρολογικά και ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και κοινές παρεσθήσεις τρομερών γεγονότων.
Είναι λοιπόν η θεωρία των ενιαίων πεδίων του Αϊνστάιν που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα της Φιλαδέλφια μία μέθοδος για να ταξιδέψει ο άνθρωπος στον χρόνο? Είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί ακόμη. Ίσως αν ο διάσημος φυσικός δεν κατέστρεφε, σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, τις σημειώσεις του, να είχαμε μία γερή βάση προς τη σωστή κατεύθυνση. Ίσως πάλι τα αποτελέσματα που θα είχαμε να ήταν καταστροφικά. Κανείς δεν ξέρει. Είναι λοιπόν τα ταξίδια στον χρόνο εφικτά? Το όραμα της χρονομηχανής George Orwell θα μπορούσε να πάρει σάρκα και οστά? Η θεωρία του Arthur Clarke για εξωγήινους που εγκατέλειψαν τα φθαρτά σώματά τους και έγιναν ενέργεια του σύμπαντος, με αποτέλεσμα να ταξιδεύουν ανάμεσα στα αστέρια στο διηνεκές? Θεωρητικά μοντέλα σπουδαίων επιστημόνων υποστηρίζουν την ιδέα, αλλά η τωρινή επιστημονική γνώση δεν μπορεί να τα κάνει πράξη. Ίσως όμως μια μελλοντική, επιστημονικά εξελιγμένη εκδοχή της ανθρωπότητας ή ένας εξωγήινος πολιτισμός με ισχυρή γνώση για τα διαστημικά ταξίδια να το έχει ήδη καταφέρει. Το πέρας του χρόνου θα εμφανίσει αυτά που το παρόν κρατάει κλειδωμένα.